Καλημέρα σας. Καλημέρα Κώστα και Μαριλένα. Λοιπόν, σήμερα στη χώρα γενικά θα επικρατήσει καλός καιρός πρώτες πρωινές ώρες, με εξαίρεση τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Θεσσαλίας τώρα τις πρώτες πρωινές ώρες, όπου θα έχουν αναπτυχθεί κάποιες τοπικές νεφώσεις, και στα νότιο-ανατολικά τμήματα του Αιγαίου πάλι υπάρχουν νεφώσεις κατά περίοδους πυκνότερες σε αυτές τις περιοχές, και στο Καστελόριζο που μπορεί να έχουμε κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις, και σε εκείνες τις περιοχές βλέπετε στον χάρτη σας χαρακτηριστικά στους δέκτες σας. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά θα είναι έθριος ο καιρός. Από το Ιόνιο θα πυκνώνουν οι νεφώσεις καθώς πλησιάζουν προς τις μεσημβρινές ώρες, και παράλληλα θα πυκνώσουν και οι νεφώσεις από την Ανατολική Μακεδονία μέχρι και την Πελοπόννησο στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές της χώρας. Από την Ανατολική Μακεδονία μέχρι και την Πελοπόννησο θα πυκνώσουν νεφώσεις από το μεσημέρι και στη συνέχεια. Μέχρι εκεί θα είναι καλός ο καιρός. Από το μεσημέρι όμως θα πυκνώσουν νεφώσεις αυτές τις περιοχές και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις γενικά στη Μακεδονία, στην Θεσσαλία, στην Ήπειρο, σε περιοχές της Κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Όχι όμως γενικά στα τμήματα που σας προανέφερα. Στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές αυτών των τμήματων που σας είπα. Άρα λοιπόν, από την Ανατολική Μακεδονία μέχρι και την Πελοπόννησο, μέχρι και τον Ταΐγετο και τον Πάρνωνα, θα έχουμε σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές τοπικές βροχοπτώσεις, κατά περίπτωση και λίγο πιο έντονες, με κάποιες σποραδικές καταιγίδες ενδεχομένως από το μεσημέρι και στη συνέχεια. Στις πιο παιδινές περιοχές της Ηπείρου, της Θεσσαλίας κυρίως και της Δυτικής Μακεδονίας, θα έχουμε κάποιες ασθενείς τοπικές βροχοπτώσεις κατά περίοδους και λίγο πιο έντονες μέχρι μέτριας έντασης. Λοιπόν, στην υπόλοιπη χώρα γενικά θα κυλήσει, γενικά θα κυλήσει καλά ο καιρός. Είμαι έθριος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και μιλάμε για τα ανατολικά τμήματα της επικράτειας και για τα νότια. Στην Κρήτη ίσως κάποιες τοπικές νεφώσεις μέσα στη μέρα. Η θερμοκρασία τώρα στη Βόρεια Ελλάδα φτάσει 28 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στο εσωτερικό της Μακεδονίας θα φτάσει ακόμα και στους 30 βαθμούς Κελσίου, και στον Ομό Σερών ενδεχομένως στους 31 βαθμούς. Στους 29 με 30 βαθμούς στις υπόλοιπες δυτικές, κεντρικές και νότιες ηπειρωτικές περιοχές της χώρας. Φαίνεται όμως ότι για άλλη μια μέρα στις περιοχές της Καρδίτσας, στη Βιωτία και στην Αττική ο υδράκιος να ξεπερνάει τους 30 και να φτάνει στους 31 βαθμούς τοπικά. Εκεί φαίνεται να παρουσιάζονται οι μέγιστες θερμοκρασίες. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου στους 27 βαθμούς Κελσίου, στην Κρήτη στους 28, στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου, στις Μοίρες, σε αυτές τις περιοχές άλλη μια μέρα. Πάμε να φτάσουμε το 29 και το 30 σε αυτές τις περιοχές, και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βέβαια, όπου ο υδρόγειος δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι έχουν στραφεί πλέον σε βορειοδυτικούς στις περισσότερες περιοχές, θαλάσσιες περιοχές της επικράτειας. Έτσι λοιπόν στο Ιόνιο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτρα σε 3-5 μποφόρ. Παρόμοιες συνθήκες σε ό,τι αφορά στους ανέμους από βορειοδυτικές διευθύνσεις και στο Αιγαίο, καθόλου τη διάρκεια της ημέρας με ένταση 3-5 μποφόρ, με εξαίρεση τα πολύ νότια τμήματα του Αιγαίου που, όπως βλέπετε, θα πνέουν δυτική άνεμη με την ίδια ένταση. Γιάννη, να σας ρωτήσω. Ναι. Η τόση ζέστη θα συνεχιστεί από εδώ και πέρα? Από αύριο σιγά σιγά πέφτει η θερμοκρασία, γιατί δεν είναι φυσιολογική αυτή η ζέστη για την εποχή. Είμαστε κατά 5-6 μονάδες πάνω από τη μέση τιμή για την εποχή. Λοιπόν, από αύριο πέφτει η θερμοκρασία σιγά σιγά κατά 3-4 βαθμούς και φαίνεται να κυλάνε έτσι οι επόμενες ημέρες. Τώρα, για την, να πούμε στους τηλεθέτες για την Κυριακή των εκλογών, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Βορειοανατολικό Αιγαίο, εκεί εντοπίζονται κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά θα είναι καλός ο καιρός. Λοιπόν, πάμε στον νομό Αττικής, όπου ηλιοφάνεια τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι, όπου από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα θα αναπτυχθούν κάποιες τοπικές νεφώσεις κυρίως στις ορεινές περιοχές του νομού. Η θερμοκρασία από 16-30 βαθμούς Κελσίου, τοπικά ακόμα και 31. Οι άνεμοι στον Σαρονικό και στον Νότιο Βοϊκό θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, καθαρός βοριάς με ένταση 2-4 μποφόρ. Στην Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι λίγο πιο συννεφιασμένος σε σχέση με τον νομό Αττικής. Έτσι λοιπόν περιμένουμε τώρα τις πρώτες πρωινές ώρες κάποιες τοπικές νεφώσεις, σιγά σιγά θα διαλυθούν, αλλά θα επανέλθουν από το μεσημέρι προς απόγευμα και στη συνέχεια, όπου και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και κάποιες τοπικές έτσι βροχοπτώσεις, κυρίως στις ορεινές περιοχές, να το τονίσουμε, του νομού Θεσσαλονίκης. Οι ορεινές και οι ημιορεινές περιοχές είναι αυτές που θα δεχτούν τις βροχοπτώσεις σήμερα γενικά στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας. Η θερμοκρασία από 15-28, τοπικά και 29 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά τμήματα του νομού Θεσσαλονίκης, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ.